Και τώρα να δούμε και εντάχει τι συμβαίνει με το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν. Βρυξέλλες εναντίον Βρυξελών. Ναι, έχουμε το επόμενο επεισόδιο. Αν και ήταν αναμενόμενο, η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε το πράσινο φως, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, έδωσε το πράσινο φως ώστε το σώμα να προχωρήσει σε αγωγή κατά της Κομισιόν για το ξεπάγωμα, την αποδέσμευση των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν από τα δεσμευμένα κεφάλαια της Ουγγαρίας. Αυτό το ποσό ήταν 30 δις περίπου ευρώ δεσμευμένα για προβλήματα με τη διαφθορά και τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Συμφώνησαν οι ηγέτες των κομμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, συναντήθηκαν με την κυρία Μέτσολα, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην αγωγή. Να δούμε πόσο θα επηρεάσει ή θα περιπλέξει την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κομισιόν. Μέχρι τις 25 Μαρτίου η Ρομπέρτα Μέτσολα είναι υποχρεωμένη να καταθέσει τη μήνυση. Η Κομισιόν βέβαια από την πλευρά της επιμένει πως αποδεσμεύθηκαν τα κονδύλια γιατί πληρούσε τις προϋποθέσεις στη Βουδαπέστη. Τώρα τι τέλος θα έχει αυτή η υπόθεση μένει να φανεί. Δεν ήταν πολύ αισιόδοξοι οι άνθρωποι μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ωστόσο, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη μήνυση.